δείχνοντας πίσω του ένα τεράστιο αποτύπωμα. Υπήρξε μια εμβληματική προσωπικότητα, ένας διορατικός και πρωτοπόρος δημιουργός της μικρής και μεγάλης οθόνης που συνέβαλε καταλυτικά στην ανάπτυξη του ελληνικού κινηματογράφου και των τηλεοπτικών παραγωγών στη χώρα μας. Έλα να αγαπηθούμε, darling. Κάτσε κάτω! Ανεβάσατε! Ο Γιώργος Καραγιάννης, ο πατριάρχης των Studio K, επιτυχημένος παραγωγός της χρυσής εποχής των βιντεοτενιών, αλλά και πολλών δημοφιλών σειρών και ψυχαγωγικών προγραμμάτων στην ιδιωτική τηλεόραση, έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών. Μετά από τη Φίνας Φιλμ έκανα δικό μου γραφείο παραγωγής, μετά ήρθε το βίντεο, έχω κάνει κανιά δυοκοσαριά ταινίες από αυτές, και μετά ήρθε η τηλεόραση, ναι, η ιδιωτική, που έχω κάνει περίπου 4.000 επεισόδια. Πάλι μου ξαναέφερες αυτό το ζουμπά εδώ μέσα! Μωρή, θα σε στείλω στο χωριό σου, τ' ακούς! Ο Γιώργος Καραγιάννης γεννήθηκε στην Τρίπολη και τελείωσε την ανωτάτη εμπορική. Εξαιρετικά εργατικός και οραματιστής, αφού γράστηκε την άνοδο του κινηματογράφου και ασχολήθηκε με πάθος με το αντικείμενο, αποκτώντας μάλιστα σε ηλικία μόλις 24 ετών το δικό του κινηματογράφο. Γύρισε πάνω από 200 ταινίες, ενώ το 1994 δημιούργησε τα υπερσύγχρονα Κάπα Στούντιο έκτασης 40.000 τετραγωνικών μέτρων, στα οποία γυρίζονται οι δημοφιλέστερες, εγχώριες και διεθνείς τηλεοπτικές παραγωγές, όπως ο Σασμός και ο Παράδεισος των Κυριών. Στην Ελλάδα δεν υπήρχε στούντιο. Και να κάνω το στούντιο αυτό, το οποίο έχει 8 πλατό και έχω το τέλειο σύστημα, high definition. Τιμώντας πάντα την ιδιαίτερη πατρίδα του την Τρίπολη, ο Γιώργος Καραγιάννης δημιούργησε με δικά του έξοδα και φροντίδα το μνημείο Μικρασιατών Προσφύγων.